Σε αναβολή των πανηγυρικών εγγενείων της ΔΕ θα οδηγήθηκε η κυβέρνηση μετά την ανίποτη καταστροφή στη Μεγνησία και το κάμπο της Θεσσαλίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται αύριο τη Λάρισα και το συντονιστικό κέντρο που έχει στηθεί στην περιοχή παρουσία κυβερνητικών στελεχών. Το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις πλήγες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις καταστροφές, να πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές και να ενημερωθεί και για τις ανάγκες και τις διαδικασίες άμεσης αποκατάστασης. Ήδη στο συντονιστικό κέντρο βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο με πρώτο μέλημα τον απεγκλωβισμό των κατοίκων και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Την αναγκαιότητα για αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας επεσήμανε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Πρέπει και η πολιτεία να αναβαθμίσει την επαρκειά της και να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί και να υποστηρίξει και τους πολίτες και την οικονομία. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε για ένδια πρόληψη στα δίκτυα μεταφορών και τις κρίσιμες υποδομές. Δεν μπορεί να πατήσεις ένα στόμα να σταματήσει το φυσικό φαινόμενο, ούτε ένα σεισμό. Τι κάνει όμως ένα κράτος? Προετοιμάζεται, κάνει πρόληψη, προστατεύει κρίσιμες υποδομές, ενεργειακά δίκτυα, δίκτυα μεταφορών. Ο Θανάσης Παφίλης επικοινώνησε με τον Βασίλη Κικίλια, ζητώντας την κινητοποίηση ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού, ώστε να απεγκλωβιστούν οι πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα είναι ανύπαρκτα. Πού είναι οι υποδομές? Πού είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν έγιναν ποτέ, όπως στη Βόρεια Εύβοια, κύριε Πρόεδρε Τασούλα? Διότι ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είχαν γίνει όλα και πλημμύρισε και η Ροδιά πάλι. Αλήθεια, από το 2019 που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, τι έκανε για να θωρακίσει τη χώρα στις απειλές από τις φυσικές καταστροφές? Έχουμε ήδη 4 νεκρούς, θύματα αυτής της κατάστασης, της κακοκαιρίας, ναι, αλλά και της έλλειψης υποδομών από την άλλη πλευρά.